Ήταν ωραίο αυτό το ξοκλήσι στο Αίγιο, αλλά δεν ήταν πολύ ωραία βαθμολογία σήμερα. Η B έρχεται με μια κόκκινη δημιουργία. Φοριέτε το κόκκινο σε μια κουμπάρα. Για να δούμε. Σε θορύβησε καθόλου αυτό που είπε η Σιμών προηγουμένως για το κόκκινο? Είσαι σίγουρη για την επιλογή? I am. Okay. Πολύ ωραία ήταν στο Αίγιο, το είπα και προηγουμένως. Πολύ ωραία ήταν. Ήτανε, θα να ζήσουν τα παιδιά. Να ζήσουν τώρα, αυτή τη φορά. Ναι, και τώρα πάλι στο Αίγιο θα είμαστε. Πάλι, δεν φοβήθηκες. Δεν φοβήθηκες με το Αίγιο δεύτερη φορά? Για όνομα του Αγίου. Ίσα ίσα, ναι. Το Αγίο μου. Αλλά σήμερα είμαι στην εκκλησία της Φανερωμένης, ναι. Που είναι και η Μητρόπολη εκεί στο Αίγιο. Είναι μια πολύ μεγάλη εκκλησία στο κέντρο του Αιγαίου. Πάλι θεωρητικά παντρεύω, όχι θεωρητικά, σαν ιδέα παντρεύω φίλους μου. Αυτό είναι ο γάμος εκεί, είναι τέτοια εποχή. Και θα σταθώ δίπλα στους φίλους μου. Μετά γλέντια, χαρές, τέτοια καλά, διάφορα. Πάντα. Θα γίνει χαλασμός. Και στα μπάτσελορ γιορτάζουμε και στο γάμο γιορτάζουμε. Το ζείτε. Πάντα. Μπράβο, πολύ καλά κάνετε. Για να δούμε τώρα τι θα κάνουν και τα κορίτσια με την βαθμολογία. Κοίταξε τώρα, δεν μπορώ να πω κάτι τύπου α, μέτρια κτλ. Αναμενόμενα. Δεν μπορώ να σου χρυσώσω κανένα χάπι και δεν θα το ήθελα κιόλα. Δεν είναι καλή η βαθμολογία αυτή που έχει πάρει, ειδικά για αυτό το σημείο του παιχνιδιού. Η Σιμών έχει βάλει έναν άσο ο οποίο ήταν αναμενόμενο. Σιμών, τι ήταν αυτό ο άσο? Εντελώς. Αναμενόμενος λόγω αντί και καλά ότι είναι ανταποδοτικό. Σε καμία περίπτωση δεν είναι ανταποδοτικός ο βαθμός αυτός. Δεν θα το πω on air, αλλά θα το πω σε σένα. Θυμάσαι ότι μιλήσαμε πίσω. Μου λες είμαι ωραία και σου λέω ναι. Όχι, είπαμε και άλλα πράγματα, μην ξεχνάς. Για το ροζ παπούτσι με ρώτησες αν μου πάει το ροζ παπούτσι και σου λέω ότι σου πάει πάρα πολύ. Είπαμε και άλλα πράγματα. Αλλά δεν θα τα πω εδώ. Σου είπα ότι το κόκκινο δεν μπορεί να το φορέσει το γάμο, το είπα αυτό. Όχι, δεν μου το είπες ποτέ. Άστο, θα το πούμε οι δυο μας πίσω. Απλά να θυμάσαι ότι θυμάμαι τι λέμε. Γιατί... όχι, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το έχετε αυτό το πράγμα που ξεκινάτε, ένα θέμα. Δίθεν τώρα το πες και καλά, ευαίσθητο και με θίξεις. Σου ζητάω να με θίξεις λοιπόν. Εσύ το καταλαβαίνω. Αυτό το συνέστημα και αυτή η φροντίδα και καλά. Δεν πειράζει, θα το αφήσω να το πω μεταξύ μας για να μην σε θίξω. Θίξε με, αγάπη μου, θίξε με, δεν έχω πρόβλημα. Βασίλισσα προφανώς. Τόσο τόσο μεγάλο είναι. Ακριβώς έτσι γεννήθηκα. Δεν το έχω έτσι γεννήθει. Παιδί μου, ηρέμησε, θα πάθεις τίποτα. Μα γιατί αυτή η καλοσύνη πια εδώ πέρα. Έχουν μεταχθεί τα νεύρα σου στο λαιμό, ηρέμησε. Δεν θέλω να το πεις μετά, πες το τώρα τι ηρέμησε, σου είπα. Ηρέμησε, καταρχάς θα πρέπει να το πεις τώρα. Δεν μπορούμε να λέμε εδώ ενώ παρακολουθούμε. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Και οι τηλεθεατές κάτι το οποίο θα υποθεί μετά. Όχι, γιατί λέει ότι δεν έβαλε το ένα επειδή τη έβαλα εγώ ένα. Α, όχι, α, συγγνώμη. Αυτό που μου λες πάλι σήμερα θα μεθάψει τα διάρκεια και σου λέω όχι, ρε. Θα σου βάλω τρία. Προφανώς, ναι. Άρα και τι έβαλες? Γιατί θα σου πω ότι έβαλα τρία. Γιατί... ένα έβαλες. Καταρχήν έκανα πλάκα μέσα πρώτο. Με ρώτησε αν είμαι ωραία επίσης μετά. Σου είπα ναι, με ρώτησε να βάλω το ροζ παπούτσι. Σου λέω βάλε το ροζ. Μ' άρεσε περισσότερο περιπτώσει με το ροζ παπούτσι από αυτό που φοράς τώρα. Ούτως ή άλλως. Εγώ θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Απλά αυτές οι ψεύτικες καλοσύνες, αυτά τα ψεύτικα γέλια. Ψεύτικα ότι είμαστε όλοι. Ναι, αυτό που λες κι εσύ. Μου είπε κάτι, θα στο πω μετά και καλά να μην με θίξει. Εγώ θέλω να με θίγει, γιατί ξέρω πολύ καλά τι λέω. Μου ηρέμησε για αρχή. Τι κάνει έτσι. Είμαι πάρα πολύ ήρεμη. Δεν φαίνεται. Έχουν πεταχτεί τα νεύρα στο λαιμό. Τα νεύρα μου πετάγονται ούτω ή άλλω. Ωραία. Άρα για να καταλάβουμε και εμεί εδώ, πώ σα ακούμε, εσύ λε ότι πίσω η Σιμών σου είπε θα σου βάλει τρία. Μου λέει θα με πλωμώσει τα διάρκεια. Λέω όχι, ρε, λέω τρία θα σου βάλω. Αυτό ακριβώ τη είπα. Ωραία. Ένα μου λες θα σου βάλω και σου λέω μωρή. Και μου λες μετά τρία θα σου βάλω. Σου βάλω. Προφανώς. Εγώ ξέρω πάρα πολύ καλά τι λέω. Να σου πω κάτι. Άρα τι, γιατί έβαλες. Επειδή πάρα πολλές φορές, ό,τι λέμε εδώ, πάρα πολλές κοπές, ό,τι λέμε εδώ,
Λέμε άλλα πίσω. Δηλαδή δεν σε ψηφίζω. Όχι, εσύ το κάνεις αυτό. Αχ, συγγνώμη που δεν σε ψήφισα, αλλά ήμουν σίγουρη ότι θα σε στηρίζανε οι κριτές, ρε παιδί μου, γι' αυτό και δεν σε ψήφισα. Αυτά τα. Αχ, συγγνώμη, ή ξέρω τι. Να σε ρωτήσω κάτι, ρε Σύμμα. Αυτά τα ακούω, βέβαια. Κόψε λίγο, ρε φίλε, λίγο να μιλήσει κανένα άλλο. Ηρέμησε κάπου. Ηρέμησε λίγο. Μα δεν έχει αρθρώσει άνθρωπο κουβέντα. Πειράζει. Άμα δεν σ' αρέσει, έλα. Αλλά δεν μ' αρέσει, αλλά ηρέμησε λίγο. Τι να κάνουμε τώρα. Έλα, μπει τι θε να πει. Ότι αυτά που λέει, που αναφέρει, προφανώς και τα λέει γενικά, γιατί εγώ ό,τι έχω πει είμαι legit σε όλα. Προφανώς. Ωραία, οπότε μην τα λες όταν στέκομαι εγώ εδώ, να βάζεις ένα όριο στο στόμα σου και να μιλάς εκεί που πρέπει. Καταρχήν, γιατί το να αφήνεις. Το όριο. Το όριο θα το βάλεις όταν είμαι εγώ απέναντί σου. Ναι. Όταν μιλάς με οποιονδήποτε άλλο. Όταν λες, λέμε άλλα πίσω, κάνουμε άλλα πίσω, λέμε άλλα πίσω και ερχόμαστε εδώ και συγγνώμη. Εγώ δεν το έχω κάνει ποτέ αυτό, φίλε. Όταν στέκομαι εγώ εδώ, θα σέβεσαι τη σχέση που έχεις με μένα. Σέβομαι πάρα πολύ. Όχι, δεν φαίνεται. Αυτή η καραμέλα, άντε πάμε, ξεκινήσουμε. Όχι, τη σχέση που έχεις με μένα. Μην τα μεγαλώνεις. Δεν είναι μια χαρά. Ωραία. Οπότε μην αναφέρεις σκηνικά που έχουν γίνει με άλλα κορίτσια και έχεις ακούσει, γιατί εγώ και η σχέση δική μας δεν έχει περάσει ποτέ από εκεί. Οπότε. Γιατί μπήκε το ένα, εσύ προφανώς, η Σιμών σου είπε για πλάκα ότι θα σου βάλει τρία. Όχι. Και εσύ το πίστεψες, το είπε σοβαρά ότι θα τη βάλει τρία. Απλά νευρίασε τώρα. Και μετά έβαλες ένα όχι. Γιατί. Η αλήθεια είναι, λοιπόν, έβαλα ένα γιατί το κόκκινο απογορευτικό είναι το φοράς για γάμο. Δεν πρέπει ποτέ η προσοχή να πάει στην κουμπάρα δίπλα από την ΙΦ. Πρώτον. Δεύτερον, θεωρώ ότι σύμφωνα με αυτά που έχει φέρει η Μπι ούτως ή άλλως, την έχουμε δει και στην θηλυκή της πολλή πλευρά και στο αυτό το στυλ που έχει ούτως ή άλλως. Ναι. Είναι πολύ, πολύ διαφορετικό. Είναι πολύ λίγο αυτό για την Μπι. Είναι πολύ λίγο γιατί είναι κόκκινο και είμαι κουμπάρα. Ναι, είναι πολύ λίγο όμως. Έχεις φέρει και σε άλλα πράγματα τα οποία είναι πολύ ήσυχα τα κόσμια και έχεις έρθει γιατί όμως είσαι η Μπι. Απλά σήμερα δεν σε συμφέρνει λοιπόν, σε Μπι. Εγώ η κριτική που πήρα την προηγούμενη φορά ήταν ότι να μην κάνω styling και να έρθω με ένα φόρεμα. Εντάξει, εγώ ακολούθησα την κριτική που μου έγινε. Ωραία. Και πάνω σε αυτό πάτησα. Και πάμε στην Ατάσα. Εγώ ήμουνα μεταξύ να βάλω ένα και δύο, γιατί όντως αυτό το φόρεμα, ενώ είναι ωραίο σαν φόρεμα, δεν μου κάνει για κουμπάρα. Έχει και αυτό το φερμουάρ που το κάνει λίγο πιο πρόχειρο. Πρόχειρο δεν το κάνει, πιο, έχει δεν ένα το πιο αθλητικό. Ναι, δεν το κάνει τόσο επίσημο και γενικά αυτό το φόρεμα δεν μου κάνει ούτε και σαν χρώμα. Δηλαδή συμφωνώ και με τη Σιμών ότι δεν θα μου άρεσε για κουμπάρα ένα τέτοιο χρώμα. Okay. Ναι. Σε φόρεμα. Επίσης, από styling δεν βλέπω κάτι το ιδιαίτερο. Δηλαδή, δεν χρειάζεται styling την αυτή τη μέρα. Ή χρειάζεται, όπως άκουσα πριν για τους κριτές, γιατί είναι ένα απλό φόρεμα, οπότε πρέπει να το πλαισιώσει ένα ωραίο styling. Γιατί έχω μπερδευτεί. Κάτσε λίγο, βρεσιμόν μου. Οπότε χρειάζεται ένα ωραίο styling, όπως είπαν οι κριτές, γιατί ένα φόρεμα, τι να κρίνουμε. Το φόρεμα, ωραία, δεν μου αρέσει το φόρεμα. Οπότε... Ήσουν εδώ την προηγούμενη φορά. Τώρα το είπε ο κύριος. Την προηγούμενη φορά ήσουν. Δηλαδή, εσένα ο σκοπός ήταν να έρθει απλά με ένα φόρεμα. Χωρίς... Αυτό μου ζητήθηκε. Σου ζητήθηκε αυτό χωρίς κάποιο να έχει ωραίο styling, δηλαδή αυτό το φόρεμα. Τι styling να κάνεις ένα φόρεμα ως κουμπάρα. Θα μπορούσες να έχεις κάτι από πάνω αρχικά. Όχι, γιατί δεν πάει με αυτό το ρούχο να έχεις κάτι από πάνω. Να, δεν σου ρούχο. Θα μπορούσες να διαλέξεις άλλο φόρεμα. Μου άρεσε. Δεν μου κάνει. Δεν πειράζει. Τι αυτό είναι χέρι που σηκώνεις. Ναι. Τι θέλει. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η Μπι σήμερα μέσα σε αυτό. Συμφωνώ με τα κορίτσια. Απλά εγώ τι ήθελα να πω. Θυμάμαι τότε στο task που είχαμε με το dinner με το αγόρι μου που είχα βάλει ένα πορτοκαλί που είχε τέτοιο ντρεπάρισμα και δεν σου άρεσε καθόλου. Είναι και του ίδιου σχεδιαστή. Και σε βλέπω σήμερα με αυτό, γι' αυτό μου έκανε εντύπωση. Εκείνο μου τράβαγε. Σου είπα ότι μου τραβάει, δεν σου είπα για το ντραπάρισμα, σου λέω ότι. Όχι, αυτό... μου είχε πει για το ντραπάρισμα και ότι εδώ δεν κάθεται καλά και τραβάει ότι... και βλέπω ακριβώς το ίδιο σήμερα πάνω σου. Σου είχα πει ότι η μύτη που κάνει κάτω σου τραβάει ή προς τα μπροστά ή προς τα πίσω. Όχι. Και δεν μου αρέσει να γυρίζει. Και σου είχα πει ότι ήταν το κόψιμο, η μία του πλευρά ήταν πιο μακριά. Δεν είχα πει για το ντραπάρισμα ποτέ. Όχι, είχε πει για το κόψιμο, το σκέψιμο. Ποτέ. Το ντραπάρισμα μου λες είναι εκεί, σωστό. Ότι σου τραβάει, σου λέω. Ναι, και είναι ακριβώς το ίδιο. Βλέπω σήμερα και σε σένα, γι' αυτό μου κάνει. Ακριβώς το ίδιο δεν είναι, αλλά είναι γνωστό ότι δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε τι βλέπουμε. Εντάξει, εγώ δεν σου λέω κάτι να σε ειρωνευτώ όπως πάντα κάνεις. Απλά σου είχα κάνει εντύπωση. Γιατί αυτό που έκρινες, ακριβώς αυτό βλέπω σήμερα. Μα δεν είναι ακριβώς αυτό, γι' αυτό σου απαντάω. Ότι δεν το βλέπεις σωστά. Αυτό σου λέω ακριβώς. Μια χαρά το βλέπω, γιατί και σένα η μία πλευρά από εδώ είναι πιο μακριά και από εκεί πιο κοντή. Και σένα το ντραπάρισμα φαίνεται ακατάστατο και ατσούμπαλο. Και σένα τραβάει, δεν στρώνει καλά. Ωραία. Ωραία, το έκρινες. Οκ. Όχι, δεν έκρινα το look συγκεκριμένα, γι' αυτό επειδή θυμήθηκα τότε δεν είναι το συγκεκριμένο ίδιο. Task. Ποια είπε ότι δεν έχει ιδέα από μόδα? Όχι, το είπα ειρωνικά, επειδή κάτι υπόθηκε και λέω τι μιλάς εσύ αφού δεν έχεις ιδέα από μόδα, επειδή κάπως την ειρωνεύτηκε η Μπι
Εγώ είπα ότι δεν καταλαβαίνουμε τι βλέπουμε. Οπότε ναι, λέω ότι μιλάς ρεζέτα αφού δεν έχεις ιδέα από μόδα. Αυτό το είπες εσύ, αυτό δεν το είπα εγώ. Εγώ το είπα, ηρωνικά. Α, άρα ποιος είναι ο ήρων εδώ? Το ξεκίνησες εσύ το ηρωνικό. Δεν μιλούσες εσένα όμως? Και εγώ δεν μιλούσα σε εσένα, μίλησα στη Ζέτα. Τέλεια. Να πούμε το μεσόωρο. Τέλεια. 2,2. Ευχαριστώ. Καλή επιτυχία, Μπίνη.